Θα το λέμε από εδώ και στο εξής. Κάθε μάτς θα το λέμε πολύ κρίσιμο για τον Ολυμπιακό. Μποντζόρνο Νίκο. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Τουλάχιστον αρχίζει με καλούς ιονούς σήμερα, γιατί δεν ξέρω αν έχει γίνει τυχαία, αλλά όταν ο Παναγιώτης Ρήλος με υποδέχεται με Αστρόνομη από Μετάλλικα, την καλύτερη μπάντα σε διασκευές ever, φτιάχνει διάθεση. Α, νομίζω ότι είναι κάποιο είδος γουριού. Όχι. Έχει γίνει τυχαία νομίζω. Φαντάζομαι δηλαδή. Ναι, εντελώς τυχαία επιβεβαιώνει. Ναι, δεν νομίζω τώρα ο Παναγιώτης να σκέφτηκε το φίλο του τον Νίκο να έβαλε αυτό το τραγούδι επειδή θα βγει. Όχι, λέω γούρι ότι όποτε στο βάζει για να έρθει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αγαπημένη δική μου πάντα. Λοιπόν, εντάξει, τελικός είναι ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για να κάνει ο Ολυμπιακός μια δήλωση. Αυτή τη νίκη, την εκτός έδρας που ψάχνει ένα αγωνίο στο τελευταίο διάστημα. Βγάζω έξω αυτές με Άλμπα και Βελερμπάν, είναι λίγο εκ των όνων Κάνεφ. Την ψάχνει νομίζω από την πρώτη αγωνιστική Ολυμπιακός. Δηλαδή τη νίκη που έκανε στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Βγάζω και αυτή με την Μακάμπη, γιατί είναι ειδικών συνθήκων παιχνίδι, είναι στο Βελιγράδι, είναι χωρίς κόσμο, οπότε όλα μπορεί να συμβούν. Και είναι νομίζω αποδεδειγμένο ιστορικά. Αυτές τις τέσσερις έχει, Ναι. Είναι αποδεδειγμένο ιστορικά ότι για να μπορείς να μακροημερεύσεις αυτή τη διοργάνωση πρέπει να κάνεις μεγάλα διπλά. Ένα τέτοιο ψάχνει σήμερα ο Ολυμπιακός, που θα τον κρατήσει σε, να το πω έτσι, επαφή με την εξάδα, την απευθείας είσοδο στα play-off. Γιατί τα περιθώρια είναι πολύ στενά πλέον. Βλέπουμε ότι και από πάνω κερδίζουν. Το θετικό είναι ότι έχει εντός έδρας όλους τους από πάνω, Παναθηναϊκό, Φενέρ, Βίρτους. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι όταν θα φτάσουν αυτά τα παιχνίδια θα πρέπει να είναι και σε μια απόσταση ικανή για ανατροπή, έτσι. Σήμερα λοιπόν είναι η ευκαιρία απέναντι σε μια ομάδα που επίσης καίγεται, καθώς αυτή η πολύ δύσκολη νίκη της επί την Μπασκόνια στην παράταση την έβαλε με κάποιες πιο καλές πιθανότητες να είναι στα play-ins. Νομίζω ότι και την Bayern είναι τελευταίο χαρτί. Οπότε πάμε για μια μάχη μέσα στις 48 ώρες μετά από παιχνίδια και για τους δύο. Πιο δύσκολο σίγουρα για την Bayern, άρα χωρίς ταξίδι, για να δούμε τι θα βγει. Το θετικό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μια καλή ψυχολογία μετά από το παιχνίδι με την Άλμπα. Θα έχει και τον Πετρούσεφ διαθέσιμο κανονικά, άρα μια ακόμη λύση στην front line. Πλην του Moses Wright που εντυπωσίασε στον τεμπούτο του και του Σίγμα φυσικά που θα κληθεί να βοηθήσει στο 5. Και νομίζω ότι είναι κομβικό να μάθουμε την τελευταία στιγμή από ό,τι μαθαίνω τι θα γίνει με τους παίκτες της Bayern, γιατί υπάρχουν τρεις αμφιβολίες που μπορεί να αλλάξουν άρνητα τα δεδομένα του αγώνα, καθώς και οι τρεις είναι στην front line. Μιλάω για τον Ιμπάκα. Το βασικό σέντερ της Bayern, ο οποίος έπαιξε την Τρίτη πάρα πολύ καλά, αλλά νιώθει κάποιες ενοχλήσεις. Είναι και λίγο παιδί εύθραυστο και λίγο μεγάλο σε ηλικία. Και πολλές φορές τον προφυλάσσει ο Παμπλο Λάσο, ο Μπούκερ και ο Μπόγκα. Αυτοί οι τρεις είναι αμφίβολοι. Δεν έχω πληροφόρηση, δεν είμαι εκεί για να ξέρω, δεν έχω ρωτήσει κάποιον Γερμανό συνάδελφο, αλλά λένε ότι θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Έτσι. Η συμμετοχή τους. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι άλλη ομάδα η Bayern χωρίς αυτούς, άλλη με αυτούς. Προφανώς. Χωρίς να σημαίνει αυτό, Μιχάλη, δεν υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Έτσι υπάρχει ο Φρανσίσκο, γνωστός μας από την πορεία του πέρυσι στο Περιστέρι Big Win, ο Κάρσεν Έντουαρτς, ο Όμπς, το Λούτσι. Ναι, παιδί μου, και είναι μια καλή ομάδα, δεν είναι μια άλλη. Καλή ομάδα, καλή ομάδα. Δεν έχει σχέση. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από τις νίκες που έχει κάνει, από την παρουσία της, από το ότι είναι ακόμα και όταν χάνει τις περισσότερες φορές είναι. Το παλεύει. Ναι, δύσκολο κατάβλητη. Είναι μια κανονική ομάδα. Και στην έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή, με 7 νίκες σε 11 παιχνίδια. Είναι και sold out το match. Βέβαια σε αυτό έχουν βοηθήσει και οι πολλοί Έλληνες που θα είναι στο πλευρό του Ολυμπιακού. Από τη Γερμανία. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, πρέπει να κάνει μια δήλωση. Εντάξει, έχει τα προβλήματά του, τα ξέρουν όλοι. Πετρούσεφ OK, Ορίστε. Πετρούσεφ OK. Ναι, θα παίξει. Κανονικά. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σε φάση να παίξει 20-25 λεπτά, αλλά νομίζω ένα δεκάλεπτο ποιοτικό μπορεί να το δώσει. Είναι καλά. 10-15 πολύ. Αυτός, 10-15 ώρα, θα γίνει δουλειά. Και λίγο σίγμα, ναι. Εντάξει, εννοείται ότι πρέπει να ελέγξει το ρυθμό Ολυμπιακός, εννοείται ότι πρέπει να κατεβάσει πάρα πολύ την παραγωγικότητα της Bayern που αν βρεθούν στη μέρα τους αυτοί οι τέσσερις που προανέφερα, από την περιφέρεια ο Φρανσίσκο, ο Έντουαρτς, ο Λούτσιτς, ο Όμπστ και ο Βέλερ Μπαμπ, είναι παιδιά τα οποία μπορούν να στάρουν καλά την μπάλα από μακριά, πρέπει να παίξει καλύτερη περιφερειακή άμυνα. Δηλαδή, για να το δώσω στον κόσμο να το καταλάβει, δεν πρέπει να κάνει αυτό που έκανε στο πρώτο ημίχρονο με την Άλμπα. Που πολλά σου της Άλμπα γίνανε χωρίς. Και στο πρώτο ημίχρονο με την Ρεάλ. Γενικά τώρα τελευταία έχει ένα ζήτημα στο ξεκίνημα των παιχνιδιών. Ναι.
Και γενικότερα παρουσιάζει μια ανισορροπία ανάμεσα στα δύο. Ναι. Ναι. Ακόμα και με τον Μπάουκ, που εντάξει ήταν ειδικό συνθηκών, είχε 7-8 παίχτες. Ακόμα και σε αυτό το ξεκίνημά του ήταν ναι. Μουδιασμένο πολύ. Συμφωνώ, συμφωνώ. Πρέπει σήμερα αυτό το πράγμα να λείψει, να υπάρχει μια σταθερότητα, γιατί σε καμία περίπτωση η Μπάγερ δεν είναι άλμπα, έτσι. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα και αν σου φύγει, δύσκολα μετά το γυρίζεις. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ξαναλέω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι παίζει τα ρέστα της Μπάγερ. Με μια νίκη σήμερα μπαίνει πολύ δυνατά, μειώνει στη μία νίκη την απόσταση από τα planes. Και εντάξει, εννοείται ότι παίζει και αυτή πολλά για την σεζόν. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός για να ελέγξει το ρυθμό, να παίξει πολύ καλή άμυνα. Θυμίζω το μάτς του πρώτου γύρου τους είχε κρατήσει 69 πόντους. 77-69 ήταν το μάτς στο ΣΕΦ. Σε ένα πολύ κακό παιχνίδι είναι η αλήθεια και από τους δύο. Νομίζω ήταν λίγο καλύτερο σήμερα ποιοτικά. Αυτή την αίσθηση έχω. Αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να ανταποκριθεί. Μάλιστα.